Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ που είστε στο στούντιο του αυτοδιοίκηση.gr για να συζητήσουμε για τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Λίγες μέρες μας μείνανε και ήθελα να ξεκινήσω από ένα ποδοσφαιρικό όρο. Πιστεύετε ότι το παιχνίδι γυρίζει για το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, πραγματικά, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα site για την αυτοδιοίκηση που παρακολουθούμε, γιατί έχουμε έγκυρη και έγκριτη ενημέρωση για τα θέματα των Δήμων και των Περιφερειών. Αλλά τέλος πάντων οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειακοί βγήκανε και κάνανε τις εκλογές τους. Τώρα έχουμε μπροστά μας τις εθνικές κάλπες, όπου πραγματικά σε λιγότερο από κάποιες μέρες πρέπει να ο ελληνικός λαός να αποφασίσει. Αν μου πείτε αν γυρίζει με αθλητικούς όρους το παιχνίδι, θα σας έλεγα ότι πολύ δύσκολα γυρίζει. Αλλά επειδή η κάλπη ξεκινάει άδεια το πρωί, στις 7 η ώρα που αρχίζει η ψηφοφορία, πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Όσοι δείξαμε ότι θέλουμε να υπάρξει μια νέα πορεία για τη χώρα στις ευρωεκλογές, αλλά και πολλοί άλλοι που ήταν διστακτικοί, ήταν αμφιταλαντευόμενοι ή δεν ήθελαν να ψηφίσουν στην Ευρωκάλπη, να το κάνουν τώρα, να έρθουν τώρα, λοιπόν, τους καλούμε και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πολιτική πλειοψηφία, που να αντανακλά στην κοινωνική πλειοψηφία των παραγωγικών δυνάμεων, των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας, να έχουμε τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, σταθερή τη χώρα. Πολιτική σταθερότητα λοιπόν, με αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, αυτός πρέπει να είναι ένας στόχος για αυτό το καλοκαίρι, για τις 7 Ιουλίου. Οτιδήποτε άλλο φοβάμαι ότι θα μας βάλει σε περιπέτειες. Τώρα αν γυρίσει το μάτς κιόλας, καλά κρασία θα λέω εγώ. Μάλιστα. Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εφικτό να είναι αυτοδύναμη ή, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης σε μια συνέντευξή του, θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές το 15 Αύγουστο? Οι εκλογές επαναληπτικές το 15 Αύγουστο, που θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τη χώρα, και σας το λέω αυτό με την έννοια ότι, όπως γνωρίζετε, ο κ. Τσίπρας έχει αφήσει πίσω στο δρόμο του πολλές νάρκες. Νάρκες πιστεύει για την επόμενη κυβέρνηση, για να ανακοθετήσει την πορεία της επόμενης κυβέρνησης. Αλλά η επόμενη κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της χώρας, της Ελλάδας. Δηλαδή οι νάρκες είναι για την ίδια τη χώρα. Και μία από αυτές είναι η απλή αναλογική, το εκλογικό σύστημα που ψήφισε οριακά, το οποίο πραγματικά δημιουργεί πολύ δύσκολες συνθήκες για την πορεία της χώρας από εδώ και πέρα. Άρα, αν βαδίσουμε με μη αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αναδειχθεί αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, πάμε στις επόμενες εκλογές που είναι εκλογές απλής αναλογικής. Πάμε για 15 Αύγουστο και θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Θα ψηφίζουμε συνέχεια σε αυτή τη χώρα, γιατί μάλλον δεν θα έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο μέχρι να ξεκάνουμε αυτή τη χώρα. Όλα αυτά είναι τα πολύ έτσι γκρίζα σενάρια και μια προοπτική πολύ δυσάρεστη, αν δεν δώσουμε σημασία και βαρύτητα στην ψήφο σε αυτή τις εκλογές, στην 7 Ιουλίου. Η ψηφοφορία στις 7 Ιουλίου είναι κρίσιμη και εκεί πραγματικά πρέπει ο κόσμος όλος να αναλογιστεί πώς θέλει και να οραματιστεί πώς θέλει να προχωράει η χώρα, πώς βλέπει τον εαυτό του καθένας μέσα σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την προοπτική και αναλόγως να πράξει. Θεωρείτε, γνωρίζετε καλά το χώρο του Πασό Κινάλ σήμερα, γιατί προέρχεστε από παλαιά από αυτό το χώρο. Θεωρείτε ότι το Κινάλ, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, οριακής πιθανόν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα βοηθήσει αυτή την κυβέρνηση, θα δώσει μια ψήφο ανοχής? Δεν μπορώ να σας το πω, γιατί τι εικόνα έχετε εσείς? Η εικόνα είναι συγκεκριμένη. Άλλα μηνύματα βγάζουν άλλα στελέχη. Ανάλογα με το στέλεχος που μιλάς και που βρίσκεσαι σε ένα πάνελ, βγαίνουν και διαφορετικά
συμπεράσματα. Αυτό δεν είναι θετικό, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μια εικόνα συνομιλητού τέτοιου που να μπορείς να σταθεροποιήσεις και την κουβέντα σου και να δεις και να πεις πώς μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι πρέπει ο κάθε πολίτης να αναλογιστεί το σχέδιο που καταθέτει κάθε πολιτική δύναμη, συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, αν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να βοηθήσει τη χώρα, αν είναι υλοποιήσιμο, είναι υλοποιήσιμο που εμείς πιστεύουμε, είναι κοστολογημένο, είναι ρεαλιστικό. Άρα λοιπόν πρέπει ο κάθε πολίτης να υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα που το κάθε κόμμα καταθέτει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει καταθέσει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, μεταρρυθμιστικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βγάλει τη χώρα από το τέλμα που είναι σήμερα. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις έχουν κάθε μία τις δικές της ανησυχίες. Πραγματικά στον χώρο του κέντρου μπορεί, πιστεύω και πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις. Άλλωστε, για μένα, πιο αυθεντικά το κέντρο σήμερα στη χώρα το εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εκεί νομίζω μπορεί, υπάρχει βάση και πρόσφορο έδαφος να υπάρξουν συγκλήσεις και συνεννοήσεις. Από εκεί να θέλει ο καθένας να το κάνει και να βλέπει το συμφέρον της χώρας πρώτα απ' όλα και όχι το κομματικό συμφέρον. Μιλήσατε για πρόγραμμα και για σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο οι αντίπαλοι σας από το ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορούν ότι δεν έχετε σχέδιο ή έχετε κρυφό σχέδιο για τη χώρα. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εμείς απαντάμε με δεκάδες σελίδες προγραμματικού λόγου, κατατεθειμένου επίσημα προς τον ελληνικό λαό εδώ και πολλούς μήνες, με πολλές εκδηλώσεις, με δημόσια διαβούλευση, με ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες για να ενημερωθούν για το πρόγραμμά μας. Μόνο εγώ στο δικό μου τομέα, τον οποίο έχω την ευθύνη, τον τομέα της υγείας, θέλω να σας θυμίσω ότι πέρα της μεγάλης εκδηλώσεις που κάναμε για να προσθέσουμε το πρόγραμμά μας, και φυσικά το πρόγραμμά μας δεν είναι η μία σελίδα που είναι στο βιβλιαράκι που παρουσίασαμε συνοπτικά πριν από λίγες ημέρες, αλλά είναι πάνω από 80 σελίδες κειμένου και αναλυτικής παράθεσης του προγράμματός μας, το οποίο έχουμε κάνει δεκάδες εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα το οποίο ουδείς μπορεί να πει κάτι διαφορετικό, αν δεν είναι κακοήθης. Κακοήθεια από το ΣΥΡΙΖΑ περισσεύει, τα fake news περισσεύουν, οι ψευδολογίες περισσεύουν, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του προσπαθεί να πιαστεί για να σωθεί. Αλλά αυτά δεν είναι καλές και καθαρές κουβέντες και καλές και καθαρές πολιτικές. Ας δούνε το δικό τους πρόγραμμα, ας μας πούν τι σχεδιάζουν και αν είναι πλέον υπέρ της μεσαίας τάξης, την οποία θέλουν να εξοντώσουν να κάνουν τις πολιτικές των επιδομάτων. Τώρα τι θυμηθήκανε, ας πούνε ποια τα αλλοπρόσελα που έκαναν 4 χρόνια ισχύουν για να το καταθέσουν στις εκλογές σαν πρόγραμμα. Γιατί το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο, πολύ δουλεμένο, κοστολογημένο, ρεαλιστικό και αυτά τα έχουμε καταθέσει επανειλημμένως στον κόσμο και γι' αυτό επειδή τα έπανε και σίγουρα εκλογές, ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη, δεν πίστευε τίποτα από ό,τι είπαν. Ήταν μια πολύ κακή εικόνα, την οποία τη σταματήσανε στον πρώτο καιρό. Τώρα βέβαια τελευταία πάλι ξαναρχίζουν λίγο να τα φέρουν στην επιφάνεια, αλλά μάλλον θέλουν αλλαγή υπηκείων λόγου, κυρίως Τσίπρας. Και μια τελευταία ερώτηση που θέλω να την επικεντρώσουμε στην εκλογική σας περιφέρεια. Γιατί είναι μια καινούργια εκλογική περιφέρεια. Εσείς ήσασταν για πολλά χρόνια υποψήφιος στο λεγόμενο υπόλοιπο Αττικής. Και βουλευτής, όχι μόνο υποψήφιος, και βουλευτής βεβαίως. Και τώρα έσπασε στα δύο, είστε υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Ναι, για να το... Παραμένει μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, 13 δήμων, 800.000 μόνιμος πληθυσμός. Τώρα εκλέξουμε 10 βουλευτές. Πραγματικά είναι μια περιοχή από την οποία κατάγομαι, ζω. Καταγωγήμουν από το Καπαδίτη Αττικής, ζω στην Παλίνη. Είναι μια περιφέρεια στην οποία βιώνω τα προβλήματά της, τις ελπίδες του κόσμου, τις ανησυχίες τους, η ανασφάλεια που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού από την εγκληματικότητα και την πραγματικότητα που εμφανίζεται.
από τα έργα τα οποία δεν προχωράει για τίποτα, τα αναπτυξιακά έργα δεν έχουν προχωρήσει καθόλου στα 5 χρόνια. Μείναμε στάσιμοι. Οι υποδομές της περιφέρειας μας δεν ούτε καν ξεκολλήσαν να αρχίσουν να γίνεται κάτι, με αποτέλεσμα μία από τις μεγάλες νάρκες πέρα του εκλογικού νόμου που σας είπα προηγούμενος να είναι η διαχείριση του σκουπιδιού. Η τραγική διοίκηση δούλου στην περιφέρεια κληροδοτεί άλυτο το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Το βοηθητικό δεν υπάρχει και δεν λύεται, δεν έχει υποδομολογηθεί. Δηλαδή τα βασικά έργα υποδομών δεν προχωρήσαν. Εμείς έχουμε στόχο αυτά τα έργα να τα βάλουμε μπροστά και να λειτουργήσουμε. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδεθούν τα δύο μεγάλα λιμάνια με το Μπραστιακό, Λαύριο, Ραφίνα και με το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πρέπει επιτέλους να βάλουμε μπροστά το κομμάτι, το θέμα του νομαρχιακού νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής, ένα παλιό αίτημα το οποίο είχε μείνει πίσω λόγω χρήσης. Νομίζω είναι όριμο πλέον το αίτημα. Και βέβαια να ξεκινήσει το ελληνικό. Το ελληνικό είναι υπερ τοπικής εμβέλειας έργο, αλλά η δέσμευση του κ. Μητσοτάκη ότι με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας ξεκινάει αμέσως και είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία προχωρούν, νομίζω ότι θα δώσει τεράστια όθηση και στην Ανατολική Αττική. Σας περιέγραψα λοιπόν ένα αναπτυξιακό πλαίσιο με κοινωνικό πρόσωπο και κοινωνικό χαρακτήρα και με δυνατότητες τεράστιες για την Ανατολική Αττική. Επίσης μια ανακοιμοτάδευση στο τελευταίο διάστημα και εμείς θέλουμε να ξαναβάλουμε μπρος αυτή την υπόθεση του να αρχίσει πάλι η ανάπτυξη στην περιφερειά μας, πάντα με κοινωνικό πρόσωπο. Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερως διαφωτιστική και για τους κατοίκους της δικιάς σας της περιφέρειας, εκεί που είστε υποψήφιος, και γενικότερα όμως, και εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στην αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια και για όλα.